Εσείς πόσα λεφτά έχετε στην τράπεζα? Συγγνώμη που το κάνω αυτό. Επειδή καταθέτετε και πόθεν έσχες, οπότε είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν τα κρύβω ποτέ εγώ. 30.000 ευρώ έχω. 30.000 ευρώ. Οπότε εσείς λέτε αν πέσει, εξακολουθείτε να το λέτε. Δεν είπα. Αυτό ήταν ένα είδος ρητορικής υπερβολής. Θα τα βγάλετε έξω τα λεφτά ή θα τα βάλετε στο σπίτι, στο στρώμα? Αυτό είναι ένα είδος ρητορικής υπερβολής που είπα. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι αν η χώρα μπει σε πολιτική περιπέτεια, που απέφχομαι να μπει, με αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις εξαγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας και χωρίς να μας αποκαλύπτει το σχέδιο Β, η χώρα θα μπει σε μεγάλη περιπέτεια. Καταλάβατε. Εσείς κολλήσατε στη δήλωση, λες το προσωπικό. Δεν κολλήσαμε μόνο εσείς. Κολλάτε στις δηλώσεις, εσείς κολλήσατε στη δήλωση ότι θα κάνω δημοψήφισμα. Ή ότι το ευρώ δεν είναι φετί. Άμα λέει ο καθένας κολλάει σε κάτι. Θα κάνω δημοψήφισμα, σημαίνει Νοέμβριο του 2011. Τι δεν καταλαβαίνετε. Επίσης, αυτό που μένει είναι ότι είπατε ότι θα βγάλω τα λεφτά μου από την τράπεζα. Αυτό έχει μείνει. Ωραία. Καλώς κακώς. Είστε πολύ. Θα τα κρατήσετε. Θα την τράπεζα ακόμα και αν πρόκειται να τα χάσω. Ευχαριστηθήκατε. Όχι, εσείς το κάνετε το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο.